Ένα τεράστιο πανό με μήνυμα για το κλίμα ξεδίπλωσαν ακτιβιστές της οργάνωσης Greenpeace στη Ρωσία. Η διαμαρτυρία έγινε μέσα στο στάδιο Κράσνα για Πρέσνια, πολύ κοντά στο κτίριο της ρωσικής κυβέρνησης, κατά την τελευταία ημέρα της Παγκόσμιας Εβδομάδας Δράσης για το Κλίμα. Πολλοί άνθρωποι υποθέτουν ήδη ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Όλα δείχνουν ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι μόνο η αρχή. Οι άνθρωποι της ηλικίας μας πιθανώς δεν θα δουν το υπόλοιπο, το πιο τρομακτικό, αλλά τα παιδιά μας μάλλον θα τα δουν όλα αυτά. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε και να μιλήσουμε γι' αυτό αμέσως. Η Greenpeace μαζί με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν άμεση δράση και μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Ρώσος Πρωθυπουργός Μεντβέντεφ υπέγραψε την απόφαση της ρωσικής κυβέρνησης, βάσει της οποίας η Ρωσία αποδέχεται τη Συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία, δεν είναι απαραίτητο η συμφωνία να επικυρωθεί στη Δούμα, όπου υπάρχει ένα ισχυρό λόμπι εναντίον της.